Κυρίε και κύριοι, με μεγάλη χαρά σα καλωσορίζω στην τελετή έναρξη του έτου πολιτισμού και τουρισμού Ελλάδα-Κίνα. Και απευθύνω ξεχωριστό χαιρετισμό στου φίλου μα που ταξίδευσαν από την Κίνα. Επίγουσε υποχρεώσει με κράτησαν δυστυχώ μακριά σα σήμερα. Όμω το πρόγραμμα του έτου είναι τόσο πλούσιο που σίγουρα θα έχω την ευκαιρία να παραβρεθώ σε κάποια από τι εκδηλώσει του. Τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία είχαμε συναποφασίσει με τον πρόεδρο Σιτζιπίνγκ όταν επισκέφθηκε την Αθήνα τον Νοέμβριο του 2019. Η υγειονομική κρίση δυστυχώς την ανέβαλε. Δεν ακύρωσε ωστόσο τις προθέσεις μας. Γι' αυτό και σε πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία μας συμφωνήσαμε να μεταθέσουμε τις ημερομηνίε, αλλά να κρατήσουμε σταθερή την ίδια ζεστή διάθεση για αυτήν την δημιουργική συνάντηση των λαών μας. Ο πολιτισμός και ο τουρισμός, άλλωστε, είναι δύο εχμές των ελληνοκινέζικων σχέσεων, οι οποίες, μάλιστα, άλλοι λοτροφοδοτούνται. Γιατί το ιστορικό και καλλιτεχνικό μας παρελθόν αποτελεί σίγουρα κίνητρο για αμοιβαίε επισκέψει στι δύο χώρε μα. Και αυτέ με τη σειρά του γίνονται διαβατήρια γνωριμία του παρόντο στου δύο τόπου. Οικοδομώντα έτσι του δεσμού μα, ώστε αυτοί να επεκτείνονται δυναμικά και στο μέλλον. Οι απαρχέ των πολιτισμών Ελλάδα και Κίνα χάνονται μέσα στον χρόνο. Ανέκαθεν όμω, πορεύθηκαν απομακρυσμένοι αλλά επικεντρωμένη στι ίδιε οικουμενικέ αξίε. Και αυτό αποτυπώνει, νομίζω, το εμβληματικό σύμπλεμα γλυπτών Κομφούκιος και Σοκράτη μια συνάντηση. Η δωρεά του Μουσείου Τέχνη τη Κίνα, που στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα κοσμεί την αρχαία αγορά τη Αθήνα. Είναι πράγματι ένα από τα σύμβολα έτου, καθώ αφορά δύο από τα μεγαλύτερα πνεύματα τη ανθρώπινη ιστορία. Τα οποία, αν και δεν συναντήθηκαν ποτέ, προσέγγισαν απαντήσεις σε ερωτήματα που εξακολουθούν να μας απασχολούν δυόμισι χιλιετίες μετά. Και αυτόν τον διαρκή διάλογο πολιτισμού ανάμεσα στις δύο χώρες υπηρετούν και όλες οι συναντήσεις που θα διεξαχθούν. Η Δευτερική Έκθεση για το στρατό από Τερακότα του Σιάν που εγκαινιάζεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Έκθεση Έλληνες που θα περιοδέσει σε τρεις Κινέζικες Μητροπόλες, όπως και δύο άλλες με θεματικές στη θάλασσα και την ομορφιά. Επίσης, η παρουσία της Ελλάδος ως τιμόμενης χώρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Πεκίνου. Και φυσικά, η πρώτη ελληνοκινέζικη κινηματογραφική συμπαραγωγή που είναι πια γεγονός. Φίλε και φίλοι, οι σημαντικές αυτές πολιτιστικές πρωτοβουλίες σίγουρα θα αποτελέσουν γέφυρες και για τη φυσική συνάντηση των λαών μας μετά την πανδημία. Γιατί όσο θα αναστηλώνεται η ασφάλεια για την υγεία, τόσο θα πληθαίνουν και τα ταξίδια. Και όσο μια χώρα προκαλεί το ενδιαφέρον μια άλλη, τόσο ελκυστικότερο προορισμό γίνεται. Γι' αυτό και στόχο τη Ελλάδο είναι του χρόνου να υποδεχθεί του περισσότερου Κινέζου φίλου από ποτέ. Το 2022 αποτελεί άλλωστε ξεχωριστό ορόσημο για του δεσμού μα, καθώ συμπίπτει με τα 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδα και λαϊκή δημοκρατία τη Κίνα. Μισό αιώνα δηλαδή συνεργασία που πρέπει να διαυρυνθεί. Με οδηγού στα λόγια του Λαοτσέ, ένα ταξίδι χιλιάδων μέτρων ξεκινάει με ένα απλό βήμα, αλλά και τη ρίση του Σοκράτη, το πολυτιμότερο απόκτημα είναι ο σταθερό φίλο. Καλή αρχή λοιπόν και καλή επιτυχία στο έτος πολιτισμού και τουρισμού Ελλάδας-Κίνας.